Για κάποιο λόγο που μέχρι και σήμερα δεν έχω καταλάβει, υπάρχει πραγματικά κόσμος που θεωρεί ότι με οποιονδήποτε τρόπο δεν χωνεύω την Apple και τα προϊόντα της, κυρίως επειδή είναι γεγονός ότι σε κάποιες περιπτώσεις σχολιάζω αρνητικά κάποιες όμως πολύ συγκεκριμένες παραξενίες ή ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης που έχει η εταιρεία στα προϊόντα της αυτά. Θεωρώ όμως ότι είναι μέχρι ένα σημείο ειρωνικό αυτό, αφού χρησιμοποιώ καθημερινά πολλά διαφορετικά προϊόντα της εταιρείας, το iPhone 14 Pro που όπως έχω πει πολλές φορές έχω σαν τη δεύτερη βασική μου συσκευή, ένα iPad Pro που από το 2018 μέχρι και σήμερα συνεχίζει και λειτουργεί κανονικά και όχι μόνο αυτό, αλλά κάνει και όλα όσα χρειάζομαι από αυτό και πλέον χρησιμοποιώ το MacBook Pro που έχω στα χέρια μου, που είναι και το αντικείμενο του συγκεκριμένου βίντεο. Και ναι, για όποιον θέλει να σχολιάσει εδώ επίσης ότι αντίστοιχα αρνητικά σχόλια δεν κάνω για τα προϊόντα άλλων εταιριών, είναι γεγονός ότι δεν τα κάνω τουλάχιστον με τον ίδιο τρόπο. Αυτό οφείλεται περισσότερο όμως στο ότι κάποιες παραξενίες που έχει η Apple και ο τρόπος με τον οποίο πουλάει κάποια από τα προϊόντα της είναι και πολύ διαφορετικός και ενοχλητικός σε κάποιες περιπτώσεις. Και αυτό λοιπόν είναι το θέμα του συγκεκριμένου βίντεο, τουλάχιστον μέχρι ένα βαθμό, και γι' αυτό έχει και το συγκεκριμένο τίτλο. Πριν από ένα χρόνο περίπου είχαμε δει σε ένα αντίστοιχο τότε βίντεο ότι είχα αγοράσει ένα MacBook Pro με τον Mi 1, με τον πρώτη γενιά επεξεργαστή που σχεδιάζει ήδη η Apple και τις κατασκευάζει βέβαια η TSMC, αλλά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό. Τότε είχα επιλέξει το συγκεκριμένο laptop, το συγκεκριμένο MacBook Pro για έναν πολύ απλό και συγκεκριμένο λόγο. Όλοι οι υπολογιστές της εταιρείας και ειδικά αυτοί με δικούς της επεξεργαστές είναι πραγματικά εντυπωσιακοί συνολικά στο πώς μπορεί κάποιος να τους χρησιμοποιήσει για επεξεργασία βίντεο και όχι μόνο. Προκειμένου λοιπόν από τότε μέχρι σήμερα να γυρίζω όλα τα βίντεο και στη συνέχεια να κάνω το μοντάζ και να δημιουργώ το τελικό αρχείο που ανεβαίνει στο YouTube πολύ πιο εύκολα από ό,τι το έκανα μέχρι εκείνη τη στιγμή, με το iPad Pro βέβαια που ανέφερα και πάλι λίγο νωρίτερα, είχα επιλέξει να το αγοράσω σε μια πολύ συγκεκριμένη μορφή, η οποία μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, παρότι σε ό,τι αφορά την επεξεργασία βίντεο ποτέ δεν είχε κάποιο πρόβλημα σε αυτά που χρειαζόμουν να κάνω, με κούρασε αρκετά για να τα αντικαταστήσω με το λάπτοπ που έχω μπροστά μου. Και για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, η Apple έχει μια πολύ κακή τιμολογιακή τουλάχιστον πολιτική για όσους θέλουν να επιλέξουν είτε περισσότερη διαθέσιμη RAM είτε περισσότερο διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο σε όλους τους υπολογιστές της. Το κόστος για την αναβάθμιση στην επόμενη έκδοση είναι εντυπωσιακά υψηλό. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο λοιπόν, πριν ένα χρόνο είχα επιλέξει το MacBook Pro με τον Mi 1 σε μια έκδοση με 16 GB διαθέσιμης μνήμης RAM, προκειμένου να μπορώ να κάνω όλα όσα χρειάζομαι χωρίς ποτέ αυτό να αποτελεί πρόβλημα, με 256 GB όμως αποθηκευτικού χώρου, που ήταν και η μικρότερη διαθέσιμη έκδοση, επειδή η έκδοση με 512 GB αποθηκευτικού χώρου και 16 GB μνήμης RAM ήταν εντυπωσιακά ακριβή και μάλιστα χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Και παρότι λοιπόν, όπως είπα ήδη, μέχρι πριν μερικές ημέρες από τη στιγμή που γυρίζω το συγκεκριμένο βίντεο, το MacBook Pro με τον Mi 1 στο εσωτερικό του που χρησιμοποιούσα δεν είχε ποτέ κανένα απολύτως πρόβλημα να κάνει αυτό που θα του ζητήσω, είναι γεγονός ότι ο περιορισμένος αποθηκευτικός χώρος μετά από ένα σημείο έγινε λίγο πιο κουραστικός. Αναγκάστηκα να αγοράσω δύο εξωτερικούς σκληρούς δίσκους για να μεταφέρω τα αρχεία των βίντεο που δημιουργώ, ώστε στη συνέχεια να μπορώ να έχω περισσότερα από ένα ταυτόχρονα διαθέσιμα για να κάνω το μοντάζ. Έγινε λοιπόν αυτό κουραστικό, μέχρι ένα σημείο και κάποιοι άλλοι τομείς που θα δούμε στη συνέχεια δεν ήταν απαραίτητα η καλύτερη δυνατή, κάτι που πριν μερικές ημέρες και πάλι με έκανε να αγοράσω ξανά ένα MacBook Pro της εταιρείας, αυτή τη φορά με τον Mi 1 Pro και με διαφορετικά χαρακτηριστικά που θα δούμε στη συνέχεια. Αυτό όμως που με ενοχλεί ίσως περισσότερο και που μέχρι ένα σημείο και πάλι δικαιολογεί τον τίτλο στο συγκεκριμένο βίντεο είναι ότι παρότι έκανα τη δουλειά μου κανονικά και χωρίς κάποιο σημαντικό πρόβλημα, ο τρόπος με τον οποίο σε νεότερα μοντέλα η Apple προσθέτει χαρακτηριστικά τα οποία είναι σίγουρα χρήσιμα και ειδικά η τιμολογιακή πολιτική σε ό,τι αφορά το διαθέσιμο χώρο και τη διαθέσιμη μνήμη RAM σε κάνει να περιορίζεσαι στο τι τελικά θα αγοράσεις, σε βάζει πολύ εύκολα σε πειρασμό να το αλλάξεις με κάποιο νεότερο μοντέλο της εταιρείας. Έτσι λοιπόν, επέλεξα να αλλάξω έναν υπολογιστή που χρησιμοποιούσα, το ξαναλέω, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, με έναν καλύτερο, ο οποίος βέβαια ρεαλιστικά για τα επόμενα χρόνια τουλάχιστον δεν πρόκειται ποτέ υπό κανονικές συνθήκες και πάλι να μου δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα και πιθανότατα ποτέ δεν πρόκειται, ή μάλλον και πάλι για να μην είμαι απολύτως, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια δεν πρόκειται πιθανότατα να θεωρήσω ότι του λείπει κάτι σε αυτά που χρειάζομαι καθημερινά. Βέβαια εδώ, για να είμαστε και πάλι όσο το δυνατόν πιο δίκαιοι, λίγο καιρό αφού παρουσίασε τα MacBook Pro με τον πρώτης γενιάς Mi 1 δικό της επεξεργαστή, παρουσίασε τα MacBook Pro με τον Mi 1 Pro και τον Mi 1 Max με μια εντελώς διαφορετική σχεδίαση, κατά το οποίο μέχρι ένα σημείο προσωπικά με αφήνει παντελώς αδιάφορο, ταυτόχρονα όμως έκανε και μερικές πολύ χρήσιμες αλλαγές, κάποιες από τι
τις οποίες είναι σημαντικές και κάποιες, κάποιες άλλες είναι τουλάχιστον χρήσιμες. Έτσι λοιπόν το MacBook Pro που έχω μπροστά μου ανήκει στην νεότερη γενιά σχεδιαστικά σε εξωτερική εμφάνιση και εργονομία σε μεγάλο βαθμό υπολογιστών της εταιρείας. Αυτό περιλαμβάνει και τη διαφορετική οθόνη και τις περισσότερες έστω μέχρι ασημείο θύρες στην αριστερή και δεξιά πλευρά του, γιατί ρεαλιστικά οι δύο Type-C, Thunderbolt 4 αλλά USB Type-C θύρες στο MacBook Pro με τον Mi 1 που είχα ήταν ένας αρκετά περιοριστικός παράγοντας, γιατί ειδικά όταν το έχεις στην πρίζα για να το φορτίσεις, ρεαλιστικά έχεις μόνο μία θύρα για να τη χρησιμοποιήσεις για οτιδήποτε άλλο. Η αυξημένη συνδεσιμότητα λοιπόν, ή έστω οι τρεις αυτή τη φορά Thunderbolt 4 θύρες, οι οποίες όμως μπορείς να τις οποίες μπορείς να χρησιμοποιείς ταυτόχρονα αφού χρησιμοποιεί το MagSafe, το νεότερο MagSafe πρότυπο για να φορτίσεις το MacBook Pro που έχω μπροστά μου, η σίγουρα καλύτερη οθόνη και μερικές ακόμα χρήσιμες αλλαγές που έχει κάνει η εταιρεία, ήταν ίσως οι σημαντικότεροι λόγοι που με έβαλαν στον πειρασμό να το αλλάξω, μαζί με το ότι ρεαλιστικά βρήκα το συγκεκριμένο MacBook Pro με τον Mi 1 προς το εσωτερικό του σε έκδοση αυτή τη φορά με 16 GB μνήμης RAM και 512 GB αποθηκευτικού χώρου. Και από αυτό το σημείο και μετά το βίντεο θα γίνει ταυτόχρονα και πιο βαρετό αλλά και πιο τεχνικό, άλλωστε εγώ το γυρίζω, δεν πρόκειται να αλλάξει τουλάχιστον όχι σύντομα αυτό. Ένα από τα πράγματα λοιπόν που όχι με ενοχλούσαν αλλά ήταν περίεργο σε καθημερινή χρήση στο προηγούμενο MacBook Pro που χρησιμοποιούσα ήταν η οθόνη, η οποία όσο εντυπωσιακή και αν είναι χρωματικά και πολύ σωστά καλυμπραρισμένη για ένα LCD πάνελ, παρέμενε ένα πάνελ στα 60 Hz. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κανένα άλλο προϊόν, είτε είναι τηλέφωνο, είτε tablet, είτε η οθόνη του υπολογιστή που χρησιμοποιώ, που να έχει τόσο χαμηλό ρυθμό ανανέωσης. Σε πολλές περιπτώσεις λοιπόν, όταν χρησιμοποιούσα τον υπολογιστή με Windows, που προφανώς χρησιμοποιώ καθημερινά για να κάνω οποιαδήποτε άλλη δουλειά, και μετά επέστρεφα στο MacBook Pro, η διαφορά από τα 165 στα 60 Hz είναι ιδιαίτερα ενοχλητική, ενώ ακόμα και το iPad Pro το 2018 έχει ένα πάνελ με ένα ProMotion πάνελ, όπως το ονομάζει η Apple, που μπορεί να φτάσει στο ρυθμό ανανέωσης έως 120 Hz και η εναλλαγή συνέχεια από τηλέφωνο, tablet και υπολογιστή στην οθόνη του MacBook Pro μετά από ένα σημείο έγινε λίγο πιο ενοχλητική. Αυτή είναι βέβαια η μία από τις διαφορές που είχε η οθόνη του MacBook Pro που χρησιμοποιούσα με αυτό που έχω μπροστά μου. Η δεύτερη και πιθανόν πιο σημαντική διαφορά, κάτι που βέβαια το αντιλαμβάνομαι περισσότερο όσες ημέρες έχω το νεότερο μοντέλο στα χέρια μου, είναι ότι και στην έκδοση με οθόνη 14 ιντσών και στην έκδοση με οθόνη 16 ιντσών, η Apple χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό πάνελ, ένα micro LED πάνελ, ή μάλλον ο φωτισμός στο πίσω μέρος του γίνεται με διαφορετικό τρόπο, με πολύ περισσότερα LED, τα οποία είναι χωρισμένα σε ξεχωριστές ζώνες, μια τεχνική που εκτός των άλλων κάνει το συγκεκριμένο πάνελ ταυτόχρονα και πιο φωτεινό και με σαφώς πολύ καλύτερη υποστήριξη για προβολή HDR περιεχομένου και μια γενικά συνολικά πολύ καλύτερη εμπειρία θέασης και σε ό,τι αφορά τα χρώματα και σε ό,τι αφορά την άνεση και το πόσο ξεκούραστο είναι και πολύ περισσότερο σε ό,τι αφορά τα επίπεδα φωτισμού, αφού είναι γεγονός ότι ένα LCD πάνελ ακόμα και της Apple στα προηγούμενης γενιάς MacBook Pro δεν είναι τόσο φωτεινό ειδικά σε εξωτερικούς χώρους. Εδώ λοιπόν η οθόνη στο νεότερο MacBook Pro είναι ταυτόχρονα πιο φωτεινή, πιο ζωντανή, με υψηλότερο ρυθμό ανανέωσης, πιο ακριβής χρωματικά όταν χρειάζεται κανείς κάτι τέτοιο και γενικότερα είναι ένας τομέας στον οποίο οι δύο συσκευές δεν συγκρίνονται πραγματικά μεταξύ τους. Και πάμε τώρα ίσως στο κομμάτι που είναι περισσότερο εντυπωσιακό, τουλάχιστον για όσους χρειάζονται έναν υπολογιστή της Apple για μια παρόμοια δουλειά με αυτή που κάνω εγώ, την επεξεργασία βίντεο, μουσικής και φωτογραφιών. Είναι γεγονός ότι σε αυτόν τον τομέα η Apple δεν έχει καν ανταγωνισμό, είτε αυτό αφορά τον απλό Mi 1, είτε πόσο μάλλον τον Mi 1 Pro, τον Mi 1 Max, τον Mi 1 Ultra και τους νεότερης γενιάς Mi 2 επεξεργαστές της εταιρείας. Εδώ, να ξεκαθαρίσω κάτι πολύ συγκεκριμένο, από την εποχή που δημιουργούσα τα βίντεο με το iPad, χρησιμοποιώ μια εφαρμογή για το μοντάζ των βίντεο αυτών, το LumaFusion, το οποίο είναι σχεδιασμένο για iPad. Επειδή όμως όλοι οι υπολογιστές της Apple πλέον μπορούν κανονικά να εκτελέσουν τις εφαρμογές για iPhone και iPad, μπορώ να χρησιμοποιήσω το LumaFusion στο MacBook Pro κανονικά και όσο περίεργο και αν φαίνεται αυτό, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους τουλάχιστον για εμένα είναι πιο πρακτικό από το Premiere, το Final Cut Pro ή και το DaVinci Resolve. Το βασικότερο όμως πλεονέκτημα του LumaFusion είναι ότι έχει γίνει optimized από την αρχή για να εκμεταλλεύεται το Media Engine που έχουν οι επεξεργαστές της Apple στο εσωτερικό τους, αυτοί στα iPad αρχικά αλλά και στα iPhone της εταιρείας και κατά επέκταση και στους υπολογιστές της. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πως αφού τελειώσω την επεξεργασία ενός βίντεο και ζητήσω να κάνει export το τελικό αρχείο, το κάνει πραγματικά πολύ γρήγορα και με εντυπωσιακά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
Στο προηγούμενο της γενιάς MacBook Pro με τον i1 στο εσωτερικό του, το export του βίντεο το έκανε, καταναλώνοντας από 5 μέχρι 7 W ένα εντυπωσιακά χαμηλό ποσοστό ενέργειας. Και το τι έκανε και το πόσο γρήγορα το έκανε, στο MacBook Pro που έχω μπροστά μου με τον i1 Pro πλέον, η διαδικασία αυτή γίνεται εντυπωσιακά πιο γρήγορα. Το laptop χρειάζεται περίπου 30 δευτερόλεπτα για να κάνει export ένα λεπτό, μάλλον ένα βίντεο διάρκειας ενός λεπτού σε 4K και με 60 καρέ το δευτερόλεπτο. Το κάνει λοιπόν σχεδόν 2 φορές πιο γρήγορα από τη διάρκεια του ίδιου του βίντεο και το κάνει καταναλώνοντας περίπου 12 W, ένα ποσό ενέργειας το οποίο είναι σίγουρα εντυπωσιακό για το τι κάνει εκείνη τη στιγμή. Τώρα εδώ βέβαια το ότι είναι γενικότερα πιο ισχυρός ο Mi 1 Pro σε σύγκριση με τον Mi 1 είναι κάτι που εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί καθόλου, τουλάχιστον στο είδος χρήσης για το οποίο επέλεξα να αγοράσω το συγκεκριμένο MacBook Pro. Είναι σίγουρα πιο γρήγορος, αν χρησιμοποιείς κάποιος οποιοδήποτε benchmark μπορεί να το διαπιστώσει αυτό. Αντίστοιχα και η GPU στο εσωτερικό του είναι σίγουρα πιο ισχυρή από αυτή του απλού Mi 1 και πάλι είναι σχεδόν 2 φορές πιο ισχυρή, αλλά ρεαλιστικά για οποιονδήποτε δεν την εκμεταλλεύεται για παραγωγή γραφικών οποιοδήποτε είδους σε κάποια πολύ συγκεκριμένη εφαρμογή, είναι γνωστό ότι γενικότερα το gaming σε οποιονδήποτε υπολογιστή της εταιρείας είναι μία μάλλον πονεμένη συζήτηση. Και το τελευταίο κομμάτι που αφορά και τα δύο MacBook Pro που έχουν περάσει από τα χέρια μου είναι η μπαταρία τους και εδώ ό,τι περιγραφεί και να κάνει κανείς για το πόσο εντυπωσιακή είναι η μπαταρία στους υπολογιστές της Apple, δεν αρκεί μέχρι κάποιος να τους χρησιμοποιήσει και να εκτιμήσει πώς γίνεται αυτό πραγματικά στην πράξη. Δεν είναι τόσο δεδομένο το ότι θα κρατήσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο υπολογιστή που θα κρατήσει η μπαταρία σε όλα τα MacBook Pro, είναι ότι μπορούν να κάνουν εντυπωσιακά απαιτητικές εργασίες με την μπαταρία τους, χωρίς να τα έχει συνδεδεμένα στην πρίζα και με την μπαταρία αυτή να κρατάει πραγματικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο προηγούμενη γενιά MacBook Pro που χρησιμοποιούσα, το μοντάζ, η επεξεργασία, το export και το ανέβασμα ενός βίντεο στο YouTube χρειαζόταν ένα περίπου 30% από την μπαταρία του, μια διαδικασία γενικότερα που σε υπολογιστές με Windows είναι σχεδόν αδύνατο να κάνει κανείς χωρίς να έχει το laptop συνδεδεμένο στο φορτιστή του, αφού γενικότερα όλοι οι φορητικοί υπολογιστές εκτός από αυτούς της Apple μπορούν να έχουν τη μέγιστη απόδοσή τους όχι με την μπαταρία αλλά όταν τροφοδοτούνται από εξωτερική πηγή ενέργειας. Στους υπολογιστές της Apple όχι μόνο δεν ισχύει αυτό, όχι μόνο έχουν χαμηλή λιγότερη κατανάλωση ενέργειας ακόμα και σε μια τόσο απαιτητική εργασία, αλλά η άνεση και η ευκολία του να έχεις ένα φορητό υπολογιστή στα χέρια σου, να κάθεσαι σε οποιοδήποτε σημείο θέλεις και οπουδήποτε βρίσκεσαι, να επεξεργάζεσαι και να κάνεις export ένα βίντεο, είναι κάτι που αν το ζήσει κανείς μια φορά, δύσκολα με οποιονδήποτε τρόπο θα τον πείσει κανείς να το κάνει με οτιδήποτε άλλο. Και για να κλείσω, ένα βίντεο που έτσι κι αλλιώς δεν έχει κάποιο απαραίτητο θέμα, είναι απλά μια γενικότερη γκρίνια για την Apple και το πώς με έπεισε για μια ακόμα φορά να αγοράσω ένα πραγματικά ακριβό δικό της προϊόν, είναι γεγονός ότι σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο είδος χρήσης αλλά και γενικότερα, ανάλογα πάντα με τις απαιτήσεις που έχει κάποιος, η φορητή υπολογιστή της εταιρείας δεν είναι ακριβή, μάλλον είναι ακριβή, αλλά σε σύγκριση με αυτό που προσφέρουν τελικά και αυτό που μπορείς να κάνεις με τους υπολογιστές αυτούς, τα χρήματα που θα δώσεις είναι κάτι που στη συνέχεια θα εκτιμήσεις γιατί τα έδωσες και πραγματικά θα εκμεταλλευτείς όλα όσα έχουν να προσφέρουν. Σε υπολογιστές μάλιστα που σαν κατασκευή ποιοτικά αλλά και σε εμφάνιση είναι πραγματικά κορυφαίοι και εργονομικά δεν έχουν κανένα είδους πραγματική ατέλεια, το τι τελικά καταφέρνει κανείς και το πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί ένα MacBook όταν το χρειάζεται όμως για το είδος δουλειάς που κάνει είναι τόσο εντυπωσιακό που πραγματικά πιστεύω ότι όσα λεφτά και να ζητήσει η εταιρεία για κάποιον, αρκεί βέβαια να καταλάβει ποια έκδοση χρειάζεται για τις δικές του απαιτήσεις, δεν είναι πολλά χρήματα σε σχέση με αυτό που παίρνει σαν αντάλλαγμα. Αυτά λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο, σίγουρα διαφορετικό, σίγουρα πολύ μπερδεμένο, προσπάθησα να το κάνω όσο καλύτερα μπορώ και είναι πιθανόν και ένας από τους λόγους που για έναν ολόκληρο χρόνο απέφυγα να κάνω ένα αναλυτικό review, αν θέλει να το πει κανείς έτσι, για το MacBook Pro που χρησιμοποιούσα. Θα τα πούμε σίγουρα και πάλι πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!